το κουνούπι και το λιοντάρι. Μύθι του Εσώπου. Μια φορά και έναν καιρό, ένα κουνούπι στάθηκε απέναντι σε ένα λιοντάρι και του είπε με θάρρος: «Γιατί είσαι τόσο φαντασμένο και νομίζεις πως είσαι ο βασιλιάς όλων των ζώων και πως όλοι σε φοβούνται, ακόμα και οι άνθρωποι? Εγώ είμαι ένα μικρό κουνουπάκι και δεν σε φοβάμαι». «Εσύ δεν με φοβάσαι?» ρώτησε το λιοντάρι. «Ναι, δεν σε φοβάμαι», ξαναείπε το κουνούπι. «Άλλωστε, ποια είναι η δύναμή σου που καυχέσαι για αυτήν τόσο πια? Ξέρεις και γρατσουνάς με τα νύχια σου και ξέρεις και δαγκώνεις με τα δόντια σου. Χαρά στο πράγμα. Εγώ όμως είμαι πιο δυνατό από σένα. Και αν δεν το πιστεύεις, έλα να το πολεμήσουμε». Το λιοντάρι τίναξε την ουρά του, αλλά δεν το πέτυχε. Και το κουνούπι όλη την ώρα ζουζούνιζε κοντά στα αυτή του. «Έλα, έλα να πολεμήσουμε και θα δεις ότι θα σε νικήσω». Δεν κρατήθηκε πια το λιοντάρι και του είπε: «Έλα λοιπόν να πολεμήσουμε αφού το θέλεις. Έλα να αναμετρηθούμε». Τότε το κουνούπι όρμησε απάνω του και το τσίπησε στα ρουθούνια 1, 2, 3, 5, 10, εκεί που δεν υπήρχαν καθόλου τρίχες. Το λιοντάρι πόνεσε, έβγαλε έξω τη γλώσσα του για να αρπάξει το κουνούπι, αλλά εκείνο του ξέφυγε και έπειτα κόλλησε πάλι πάνω στα ρουθούνια του. Το λιοντάρι έγλυφε με τη γλώσσα τα πληγωμένα του ρουθούνια, χτυπούσε μανιασμένα τον αέρα με την ουρά του, πηδούσε σαν τρελό, αλλά το κουνούπι το τσιμπούσε συνεχώς. Βλέποντας το λιοντάρι να βασανίζεται, άρχισε να ζουζουνίζει χαρούμενο. «Είδες πως δεν αξίζει τίποτα η δύναμή σου μπροστά στη δική μου», του είπε ειρωνικά. Το καημένο το λιοντάρι, τόσο που το έτσουζαν τα τσιμπήματα του κουνουπιού, δεν είχε την όρεξή του και δεν είχε όρεξη να συζητήσουνε και έφυγε τρέχοντας για να χώσει τη μουσούδα του μέσα σε κάποια κρύα πηγή, σε λίγο νερό, μήπως και αλαφρώσουν οι πόνοι που ένιωθε. Τότε πέταξε το κουνούπι περήφανο για την επιτυχία του και ήταν τόσο περήφανο και ευχαριστημένο που νίκησε το λιοντάρι και δεν πρόσεχε που πετούσε και έπεσε πάνω σε ένα δέντρο και εκεί ήτανε απλωμένο ένα δίχτυ μίας αράχνης. Από το δίχτυ εκείνο όμως δεν μπόρεσε πια να ξεφύγει και καθώς η αράχνη πήγαινε κοντά του για να το φάει, το δύσμυρο το κουνούπι άρχισε να κλαίγεται και τα έβαλε με τη μοίρα του. «Είμαι άτυχο! Νίκησα το βασιλιά των ζώων και θα με φάει ένα τυποτένιο ζωήφιο, μία αράχνη!»